Στη σύλληψη 4 Σουδανών που φέρονται να ανέλαβαν έναντι χρηματικής αμοιβής στην μεταφορά 73 μεταναστών από το Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές των Χανίων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα και έκθεση σε κίνδυνο κατά στεναυτουργία και παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ οι υπόλοιποι 73 φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις της πρώην περιφερειακής αγοράς Αγιάς. Κλιμάκιο γιατρών και νοσηλευτών του Δεύτερου Κέντρου Υγείας Χανίων βρέθηκε σήμερα στον χώρο της πρώην περιφερειακής αγοράς της Αγίας Χανίων, υποβάλλοντας τους 73 μετανάστες σε προληπτικές εξετάσεις. Εξετάζουμε τους μετανάστες. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται εδώ πέρα 73 μετανάστες. Είμαστε στην ουσία, ακόμα δεν έχουμε τελειώσει την κλινική εξέταση. Μέχρι τώρα είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, δεν μας έχουν αναφέρει κάτι. Ανάμεσα στους μετανάστες βρίσκονται και τουλάχιστον 10 ανήλικα αγόρια. Το μικρότερο είναι 14 ετών. Κάνουμε τεστ για COVID, αν χρειαστεί τους εξετάζουμε, κάνουμε περιποίηση τραυμάτων, ό,τι χρειαστεί που να έχει σχέση με τις πρώτες βοήθειες. Αν χρειαστεί κάτι παραπάνω, τους παραπέμπουμε στο νοσοκομείο Χανίων. Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε από χθες προκειμένου να εξεταστεί για προληπτικούς λόγους η μοναδική γυναίκα που ήταν μεταξύ των μεταναστών και η οποία βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Πρόκειται για Αιγύπτιους στην πλειοψηφία τους και Σύρους, οι οποίοι νωρίς χθες το πρωί διασώθηκαν από σκάφος του λιμενικού 23 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ούδας με το ταχύπλοο παράκτιο περιπολικό πλοίο 920 του λιμενικού σώματος. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν έχει να κάνει τόσο με την προσφυγιά λόγω πολέμου, αλλά κυρίως με τις κοινωνικές και οικονομικές αθλειότητες που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι στις χώρες τους. Η χθεσινή ήταν η 44η άφιξη μεταναστών για φέτος στα νότια των Χανίων, με τον συνολικό αριθμό των αφίξεων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμεναρχείου, να ξεπερνά τις 2.000. Οι τελευταίοι 73 αναμένεται να μεταφερθούν απόψε με το πλοίο της γραμμής στον Πειραιά, προκειμένου να προωθηθούν σε κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης.